Μα ο Πέτρος ο Κωνσταντίνου είναι μαζί μας. Πέτρο με την ιδιότητα. Δημοτικός Σύμβουλος Αθήνας με την Ανταρσία. Ναι. Συντονιστής της ΚΕΡΦΑ. Και βέβαια συμπαραστάτης των... κατά του ρατσισμού. Ναι. Συμπαραστάτης των εργαζόμενων της ΕΡΤ από την πρώτη μέρα. Η ΕΡΤ έχει όμως ένα ειδικό ρόλο. Έχει παίξει ένα ρόλο. Έχει δώσει το καλύτερο παράδειγμα για το πώς απεργίες των εργαζόμενων μπορούν να έχουν κοινωνικό περιεχόμενο, την ενημέρωση που λείπει από όλο τον κόσμο. Πέντε μήνες είχαμε επιτέλους ενημέρωση σε αυτόν τον τόπο και είναι ένας από τους βασικούς λόγους γιατί δεν πρέπει να αφήσουμε αυτή τη στιγμή την κινητοποίηση αυτή να πάει πίσω. Εσύ που είσαι πρώτος στους αγώνες που λένε, τι θα κάνουμε, πώς θα αγωνιστούμε ενάντια σε καταπάτηση όλων μας των δικαιωμάτων. Δηλαδή, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, πώς να αντιδράσουμε σε αυτά που συμβαίνουν. Έχουμε μείνει σοκαρισμένοι να κοιτάμε τη μία παρανομία μετά την άλλη. Νομίζω ότι υπάρχει αρκετή δύναμη από τη μεριά των εργαζόμενων και της ΕΡΤ και όλου του εργατικού κινήματος. Να θυμίσω απλά ότι χθες μέσα σε καταρακτώδη βροχή και παρότι η ηγεσία της ΓΕΣΕ κοιτούσε το δελτίο καιρού αντί για το πώς είχαν κατέβει κάτω, έγινε μια διαδήλωση των 20.000 ανθρώπων. Ήταν τα πιο μαχητικά κομμάτια της εργατικής τάξης. Καθαρίστριες που κυριολεκτικά πήραν με τη σκούπα στην Τρόικα μέσα στο Υπουργείο, οι εργαζόμενοι στο Πανεπιστήμιο και στο Πολυτεχνείο που κάνουν 9 εβδομάδες απεργία διαρκείας κατά των διαθέσιμων θητών. Υπάρχει ένας κόσμος όπου το θέμα των απολύσεων το έχει πάρει πολύ στα σοβαρά ότι δεν θα περάσει. Το ή εμείς ή αυτοί για τους εργαζόμενους σημαίνει μαχητικές απεργίες που μπορούμε αυτή την κυβέρνηση να την κολλήσουμε στον τοίχο. Στην ΕΡΤ αυτή τη στιγμή η δυνατότητα είναι πολύ μεγάλη. Η ΕΡΤ έχει χιλιάδες κόσμο που συμπαραστέκονται. Αυτός ο κόσμος δεν είναι άτομα, είναι μέσα σε ομοσπονδίες, σε συνδικάτα. Ήδη σήμερα βγήκανε κλάδοι εργαζόμενων τοπικές συνελεύσεις των ενώσεων των καθηγητών που κάνανε ήδη από σήμερα στάση εργασίας και απεργία. Το να φτάσουμε στο ότι την επόμενη εβδομάδα έχουμε μια μεγάλη γενική απεργία, όπου θα βάλουμε χέρι στην κυβέρνηση, θα πάρει πίσω τα ΜΑΤ από την πόρτα, θα μπουν μέσα οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ, όχι οι οποιοδήποτε εργαζόμενοι. Δεν θα μπουν μέσα οι απεργοσπάστες για να ξεκαθαρίσουμε μερικά ζητήματα. Σαν εργατικό κίνημα είμαστε εδώ για να περιφρουρήσουμε αυτόν τον αγώνα. Και θα τον περιφρουρήσουμε μαζί με την ΠΟΣΠΕΡΤ μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Οι μόνοι που θα μπαίνουν μέσα είναι μόνο εργαζόμενοι της ΕΡΤ. Κανένας απεργοσπάστης δεν θα αφήσουμε. Και αυτό δεν είναι μόνο θέμα της ΠΟΣΠΕΡΤ, είναι όλου του εργατικού κινήματος. Νομίζω ότι μπορούμε με μια σειρά από πρωτοβουλίες. Με μια κυβέρνηση όπου προκειμένου να ψευτοπαζαρεύσει με την Τρόικα που δεν παζαρεύει τίποτα, ετοιμάζεται να τα δώσει όλα, τι κάνει, πουλάει τσαμπουκά με τα μάτια στους εργαζόμενους και ετοιμάζεται να πουλήσει και δεύτερο τσαμπουκά στους εργαζόμενους στα οπλικά συστήματα. Είναι μεγάλες οι δεξαμενές της αντίστασης. Νομίζω ότι... Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Παναγιώτη, θα έρθεις τώρα. Έλα. Πού να πας στο διοικητή. Τι θα το πεις στο διοικητή. Έχω ζητήσει να αλλάξει ο άνθρωπος που είναι στην Ομοσπονδία με έναν άλλον. Δεν μπορεί να πάνω 48 ώρες. Λοιπόν, ποιος είναι πάνω, Παναγιώτη. Ο κύριος Βαγγελομανόλης, ο πρόεδρος του καλλιτεχνικού προσωπικού της ΕΡΤ. Ναι, και είναι και ο... Είναι από χτες το πρωί. Και είναι και μερικοί άλλοι τεχνικοί. Το νερό και τα λοιπά για λόγους ασφαλείας. Είναι 7-8 άτομα. Και να είναι σίγουρο ότι δεν θα προκαλέσουν αυτοί που βγήκανε μέσα εδώ ελευθερώς και θα φορτώσουν και σε εμάς, έτσι. Αυτό έχει ήδη λυθεί από τις 8 η ώρα το πρωί, όταν έβγαλε η προϊσταμένη της εισαγγελίας ανακοίνωση, δελτίο τύπου τι έβγαλε, που λέει ότι δεν υπάρχει κανένα αδίκημα από τους εργαζόμενους της ΕΡΤ και ότι όλα είναι καλώς μέσα στην ΕΡΤ, οπότε δεν υπήρχε και αδίκημα. Άρα αυτό είναι ξεπερασμένο. Στείλαμε και εξώδικο. Ενημερώθηκε από τις 4.30-5 η ώρα. Ανέγκυχτη. Ναι, παράδοση παραλαβή πότε θα γίνει. Παράδοση παραλαβή θα γίνει μόνο.
με τους εργαζόμενους της ΕΡΤ και χωρίς να μεσολαβεί κανένας άλλος, ούτε ΜΑΤ, ούτε βία, ούτε νοθεία. Λοιπόν, παράδοση παραλαβή πρέπει να γίνει σίγουρα από τον αστικό κώδικα, από τους εργαζόμενους, στην Επιτροπή Παραλαβής που έχει οριστεί εδώ και 3 μήνες και που την έχουμε προσκαλέσει από τις 16 Ιουλίου να έρθει να παραλάβει τον κύριο Μάναλη και τους υπόλοιπους και δεν έχουν έρθει. Παραθέλουν να δώσουν ένα σοου, να δείξουν ότι έχουν πυγμή, να δείξουν ότι έχουν πυγμή στους Έλληνες όταν είναι γονιπετοί στη Μέρκελ και στην Τρόικα. Όταν είναι μια υποτελής, όταν είναι μια υποτελής κυβέρνηση παντού, θα τα λέω, όταν είναι υποτελής μια κυβέρνηση της ντροπής για τους Έλληνες πολίτες και τους εργαζόμενους, να δίνει να δείξει πυγμή σε μια χούφτα ανθρώπους. Εμείς όμως, οι λίγοι, εμείς θα γράψουμε ιστορία. Καλούτι πήγαινε στο ταξιάρχη, γέλα εδώ, τα ταξιάρχο. Ναι. Έλα να μας πεις το ίδιο. Έλα να μας πεις μετά τι έχει γίνει εδώ το πρωί, έτσι. Εγώ ξέρω να πω ότι έχουμε στείλει εξώδικο και στον κύριο Μάναλη και στον κύριο Στουρνάρα και στον κύριο Καψή, ότι κακώς είμαστε απ' έξω. Άλλωστε αυτό αποδεικνύεται περίτρανα από τη σημερινή διαδικασία, ότι πρέπει να μπούμε μέσα, τουλάχιστον οι συνδικαλιστές, γιατί η περιουσία μας είναι μέσα. Εμείς λειτουργούσαμε την ΕΡΤ. Παράνομα και καταχρηστικά μας έχουν έξω και απαιτούμε τώρα, αυτή τη στιγμή, να σταματήσει η κατάληψη των ΜΑΤ, του ραδιομεγάρου, αυτού του μνημείου της είδησης, του μνημείου του πολιτισμού, του μνημείου της ψυχαγωγίας. Είναι του ελληνικού λαού, δεν είναι του Μάναλη, δεν είναι του Καψή, δεν είναι κανενός. Και επανεργόμαστε στην πρότασή μας και λέμε να βγει τώρα ο Καψής και διακομματικά το δημοκρατικό τόξο των κομμάτων της Βουλής να βάλει έναν άλλον υπουργό. Μετά. Ο κύριος Μαρκάτος, ελάτε από εδώ. Λοιπόν, εδώ τώρα σαν Πρίτανη. Θα σας μιλήσω ή σαν εκπρόσωπο. Πρίτανη, ό,τι θέλεις. Ένας ενεργός πολίτης. Ένας ενεργός πολίτης με μια σημαντική παρουσία στα κοινά του τόπου. Αλλά ήθελα να σας ρωτήσω εγώ για την εικόνα που βλέπουμε πίσω μας. Για αυτό θα που τη σχολιάσω. Υπάρχει μια κυβέρνηση κατοχής Σολάκογλου Λογοθετόπουλου. Αυτή η κυβέρνηση κατοχής έφερε την Ελλάδα του 2013 σε αυτό το κατάντημα, εδώ η κατάληψη, και βλέπουμε και τη χειροπέδα που είναι το φιωγκάκι στο δώρο που κάνει η κυβέρνηση στα μεγάλα συμφέροντα. Σε αυτούς που 2 μέρες πριν πέρασε στη Βουλή και έφτασε στο σημείο να φύγει ο Καραμανλής, γιατί εδόθηκαν στους νταβατζίδες, όπως ο ίδιος ο Καραμανλής είχε πει. Αυτή είναι η κατάσταση. Η κυβέρνηση αυτή βάλει ενάντια στην παιδεία, στον πολιτισμό, στο κοινωνικό κράτος, στην υγεία. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Η κυβέρνηση εξελέγει με βάση 18 σημεία. Δεν εφήρμοσε κανένα. Έχει χάσει τη δημοκρατική νομιμοποίηση. Δικαιούμαστε σε πολιτική ανυπακοή. Είναι υποχρέωση του πολίτη κατά το Σύνταγμα να προβούμε σε πολιτική ανυπακοή. Δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί η κατάσταση. Εκλογές τώρα, αλλιώς εμείς πάντα στο δρόμο. Θα είμαστε εδώ και δεν θα μπει κανένας μέσα. Ας μείνουν με τους αστυνόμους απ' έξω. Και αυτή η εικόνα θα κάνει το γύρο της Ενωμένης Ευρώπης του 2013. Αυτό που λέτε, κύριε Μαρκάτο, για πολιτική ανυπακοή, μπορείτε λίγο να μας εξηγήσετε πώς θα γίνει. Η πολιτική ανυπακοή αποτελεί αυτή τη στιγμή, εφόσον κατά την άποψή μου, και επειδή η κυβέρνηση δεν έχει ακολουθήσει το πρόγραμμα στο οποίο ήταν υπεύθυνη και με το οποίο εξελέγει, έχοντας χάσει. Να κηρύξουμε πολιτική ανυπακοή ως μια νέα συλλογικότητα η οποία θα συνδέσει όλες τις άλλες συλλογικότητες. Ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ. Καλή τύχη. Να πούμε και κάτι ακόμα. Σας εδώ μέσα οι δημοσιογράφοι, κανένας τόσο καιρό δεν αναφέρθηκε. Ένα κανάλι σε αυτούς εδώ που ήταν αυτό εδώ. Κανένας.
Κανένας δεν αναφέρθηκε. Τροπή. Να τονίσω. Αφού που αναφερθήκαν. Να τονίσω. Φίλε μου, έτσι είναι αγόρι μου. Έτσι είναι. Να τονίσω τα ποσοστά ακροαματικότητας της ΝΕΤ όλους αυτούς τους 4-5 μήνες. Να το τονίσω αυτό, ότι ο κόσμος πραγματικά άκουγε αυτή τη τηλεόραση. Δεν άκουγε την άλλη τηλεόραση, της οποίας το πρόγραμμα, την ΕΡΙΤ, είναι ούτε του τελευταίου επαρχιακού καναλιού, με ανθρώπους που προσελήφθησαν με μισθούς αξιοκρατικά, φαντάζομαι, να πούμε, στον κύριο Καψή. Λοιπόν, αυτή η ΕΡΤ έδειξε την ακροαματικότητα, μισό εκατομμύριο άκουσα πολλές φορές που ερχόμουν στο κανάλι αυτό εδώ, που δείχνει τη δίψα του ελληνικού λαού να ακούσει πραγματικές ειδήσεις και όχι αυτές που δίνουν οι μετρήσεις και τα ψεύτικα γκάλωπ. Καλή επιτυχία στους εργαζόμενους. Εμείς θα είμαστε πολύ δίπλα σας και το φοιτητικό κίνημα, είμαι σίγουρος, θα είναι εδώ. Ευχαριστούμε πολύ. Τον 7 Νοεμβρίου, σε λίγο 17 Νοεμβρίου, εδώ Πολυτεχνείο, Δημήτρης Παπαχρήστος. Είναι μέρες, μέσα στο Νοέμβριο, που σημαίνει είναι έκλειθμες ημέρες. Δεν γίνονται αναλογίες, γιατί άλλες συνθήκες, χειρότερες σήμερα. Προς Θεού, μακριά από μένα. Χειρότερες όμως σήμερα. Δεν τότε είχαμε μια χούντα που φαινότανε και τώρα έχουμε μια άλλη χούντα των Τροϊκανών, όπου με δημοκρατικό προσωπείο κάνει χειρότερα πράγματα που θα έκανε μια δικτατορία, όπως ήταν αυτό, είτε ήταν το μαύρο που έπαιξε. Ευρώ της Γερμανίας, που την πληρώνουν πολύ ακριβά. Γι' αυτό το είπα και στην αρχή, όταν ξεκίνησε αυτός ο αγώνας, ότι δεν ήρθαμε εδώ για σουβλάκια ούτε για να ακούμε τραγούδια. Αφορά όλους μας, δεν είναι συντεχνιακό. Δεν έχει να κάνει με τους 2.000 που απολύθηκαν, όταν την ίδια μέρα, σαν σήμερα, απολύονται 2.000 κάθε μέρα. Άρα μιλάμε για όλους τους εργαζόμενους, οι οποίοι κινδυνεύουν είτε με διαθεσιμότητες είτε με κινητικότητες. Μιλάμε για τους άνεργους που είναι 1,5 εκατομμύριο, μιλάμε για τα νέα τα παιδιά που είναι στο 65%, μιλάμε για τους Ευρωπαίους που είναι 25 εκατομμύρια άνεργοι, μιλάμε για τα 5,5 εκατομμύρια νέους στην Ευρώπη, δεν είμαστε μόνοι στον πόνο και στην πίκρα λοιπόν. Άρα αν δεν εξεγερθούμε σήμερα, και το είχα πει και την άλλη φορά, ότι θα είναι το Γκιζί, όπως έγινε στην Τουρκία, η ΕΡΤ. Διότι η ΕΡΤ δεν είναι συντεχνιακό πράγμα. Είναι κόμμα το Γκιζί, λέτε, να γίνουμε κόμμα για να κατέβουμε στις εκλογές. Δεν είναι μόνη της. Είναι το σπίτι όλων, έτσι δεν είναι? Άρα μας έχουν καταλάβει το σπίτι μας. Το σπίτι του ελληνικού λαού. Ανεξάρτητα την ιστορία που έχει την αμαρτωλή, δεν θα μείνουμε εκεί. Γιατί αυτοί είναι ως νταβατζίδες από δημόσια τηλεόραση, ραδιοτηλεόραση, την κάνανε δημόσια πουτάνα. Και φέραν τους νταβατζίδες. Όπλας μας κόψουν. Και φέραν τους νταβατζίδες που διορίζανε. Και παίρνανε οι 100 τα λεφτά που παίρνανε όλοι οι υπόλοιποι και ήταν πάλι εντελοδόχοι εδώ και υπήρχε λογοκρισία και δεν υπήρχε ανεξαρτησία. Τώρα που έγινε αυτό μέσα 4 μήνες, το πρόγραμμα ήταν ελεύθερο, ανεξάρτητο. Πρώτη φορά λυθήκανε γλώσσες. Εγώ κάνω 20 χρόνια εδώ και έχω περάσει και από όλα τα ιδιωτικά. Μην πω για εκεί που τους δώσανε τις συχνότητες εχθές, προχθές. Από πώς που είναι αγαθό και αυτό και πληρώνεται του ελληνικού λαού. Και παίρνουν, έτσι το παίρνουν οι ιδιωτικοί, να πάρουν και αυτοί εδώ πέρα. Αλλά δεν θα τους γίνει το χατήρι. Τώρα θα τους περικυκλώσουμε τους καταληψίες εμείς. Εμείς έχουμε καταλάβει εδώ τον τόπο και θα μπούμε και μέσα. Αρκεί να κουνηθεί ο κόσμος και να βγει από το καναπέ του. Γιατί το Πολυτεχνείο, μια και αναφερθήκατε, είναι το αγκάθι στην υπνώτουσα κοινωνία. Και συμβολικά και πραγματικά. Δεν έχει τελειώσει. Διότι αυτό που τελείωσε είναι αυτός που δεν θυμάται και αυτός που δεν συνεχίζει τον αγώνα του. Άρα ας συνεχίσουμε από εκεί που δεν μπορέσαμε να φτάσουμε τότε. Και εδώ, για όλη την Ελλάδα, είπα, δεν είναι συντεχνιακός αγώνας. Είναι για όλους και για την αξιοπρέπεια της Ελλάδας, που έχει κατεβάσει κάτω, μην πω, εκφράσεις, και βλέπει, έχει γονατίσει και βλέπει ψηλά αυτούς. Δεν είναι. Είναι ανδρικελά, να το πω. Όταν οι ίδιοι παραδέχονται ξεπουλάνε την πατρίδα μας και την ανεξαρτησία της και την κόβουν φέτες, και την ιδιωτικοποιούν και την πουλάνε, τότε εμείς οφείλουμε να κάνουμε αγώνα εθνικό, ταξικό, πατριωτικό και απελευθερωτικό. Και τα συμπυκνώνει όλα αυτή η λέξη. Θα συνεχίσουμε με τη γροθιά και με το χαμόγελο. Αυτή είναι ένοχη, αυτή είναι παράνομη και εμείς θα διεκδικήσουμε στον δρόμο όχι την νομιμότητα, την ελευθερία, την ανεξαρτησία, τη δικαιοσύνη. Και βλέπω τώρα
ότι και οι εισαγγελείς αρχίζουν να τα μαζεύουν. Διότι αυτοί είναι παρανομπήκαν μέσα και μας βάλανε άκουσον. Χειροπέδες. Θα το πληρώσουν ακριβά, ναι. Και σε εμάς βάζουν όταν βάζουν εδώ χειροπέδες. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Κώστας Σύσικος από το ΣΥΡΙΖΑ. Ήμασταν πριν μια εβδομάδα και τα λέγαμε στο στούντιο. Τώρα καλά είναι και εδώ, ε. Νομίζω ότι μετά από 5 μήνες ηρωικού αγώνα, ο αγώνας δεν τελειώνει. Ο αγώνας των εργαζομένων της ΕΡΤ και των εργαζομένων σε ολόκληρη τη χώρα, των νέων, των ανέργων, συνεχίζεται, γιατί σήμερα γράφτηκε μία ακόμα μαύρη σελίδα στη στιγμή. 4:20 το πρωί, χωρίς καμία νομική και συνταγματική διαδικασία, εντελώς παράνομα και παράτυπα, προχώρησε η σημερινή κυβέρνηση, τροϊκανή και ειδικοματική, απομονωμένη, φοβισμένη και γωνιασμένη μέσα στη νύχτα, γιατί κάτω από το φως του ήλιου και της ημέρας δεν μπορούν να προχωρήσουν σε τέτοιες διαδικασίες, προχώρησαν σε αυτή την ενέργεια. Νομίζω ότι οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ, τεχνικοί, δημοσιογράφοι, διοικητικοί, υπάλληλοι, όλοι αυτό το πεντάμινο δώσαν και θα συνεχίσουν να δίνουν έναν πρωτότυπο παγκόσμιο αγώνα. Και γιατί το λέω παγκόσμιο? Σήμερα είναι στις πρώτες 3 ειδήσεις σε όλο τον πλανήτη το κλείσιμο σήμερα της ΕΡΤ. Οι χειροπέδες κάνουν το γύρο του κόσμου. Σήμερα η κυβέρνηση είναι φοβισμένη, γωνιασμένη και πρέπει να κατανοήσει όλος ο ελληνικός λαός ότι μόνο να φυσήξουμε θα πέσουν. Πρέπει να κερδίσουμε αυτοπεποίθηση. Πρέπει να κερδίσουμε όλοι μας από αυτό που συμβαίνει σήμερα και τις επόμενες μέρες, να κατανοήσουμε ότι αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να συνεχίσει άλλο. Ξέρουμε όλοι ότι την πρώτη φορά που έπεσε το μαύρο στην ΕΡΤ, η κυβέρνηση δεν ήταν καθόλου προετοιμασμένη για την επόμενη κίνηση. Αυτή τη φορά τι νομίζετε ότι θα συμβεί? Νομίζω ότι η κυβέρνηση βαδίζει στα τυφλά, με μόνο οδηγό και πηξίδα τον αυταρχισμό και την τρομοκρατία. Γι' αυτό βλέπουμε σήμερα τις κλούβες και τα ΜΑΤ και την αστυνομία να έχουν περικυκλώσει τους εργαζόμενους, αλλά πρέπει να κατανοήσει η κυβέρνηση ότι ολόκληρος ο ελληνικός λαός τους έχει περικυκλώσει σήμερα. Ερχόμενος εδώ και το πρωί που ήμουνα, μας παίρνουν τηλέφωνο από την περιφέρεια, πλατείες και χωριά. Σήμερα γίνονται μεγάλες εκδηλώσεις, μικρές και μεγάλες εκδηλώσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα για να συμπερασταθούν στους εργαζόμενους της ΕΡΤ και να δώσουμε ένα μήνυμα. Αυτό το ραδιομέγαρο, το ιστορικό, που έδωσε τους τελευταίους 5 μήνες μαθήματα πλουραλισμού και δημοκρατίας, ξεχνώντας τις καλές και μακάρι. Είναι και ο Ανδρέας ο Γεμιστός εδώ συνάδελφος. Έλα εδώ, Ανδρέα, από τους προτεργάτες του αγώνα. Από τους επαγγελματίες που πολλοί θα ζήλευαν να έχουν, θα ήθελα εγώ να προσθέσω. Και μεγάλη μας χαρά και τιμή που είναι φίλος μας. Τώρα μας έτσι αγκαλιάζει από την πρώτη μέρα και είναι πάντα εδώ το σπίτι του, δεν πας. Είσαι και εσύ από αυτούς που δεν έχουν οικογένεια. Υπάρχουν άνθρωποι στο σπίτι μου που έχουν λογική και θέση και άποψη στις δύσκολες στιγμές που περνάει γενικά ο εργαζόμενος, και είχα τη μεγάλη κατανόηση και από αυτούς. Τους ευχαριστώ. Όμως ευχαριστώ και τους αρκετούς και πολλούς συναδέλφους που είχαν παραμείνει τόσο καιρό σε αυτό το κτίριο που ήταν ένα πραγματικά χώρος που ειδικά το τελευταίο καιρό οι άνθρωποι που μείνανε μέσα αγαπηθήκανε περισσότερο, ενωθήκανε περισσότερο, γνωρίστηκαν περισσότερο. Φαντάζομαι, εμείς οι δύο δεν γνωριζόμασταν τόσο καλά, ούτε μαζί. Είμαι συγκινημένος, πραγματικά συγκινημένος. Και μόνο έτσι θα βγαίνω από το κτίριο, μόνο έτσι. Πραγματικά μόνο έτσι. Δεν είναι εξηλαίωση, δεν είναι... Αλλά... Ανδρέα, η οικογένειά σου τι λέει για όλα αυτά? Γιατί έχουμε όλοι σπίτια, έχουμε ανθρώπους. Κάθε 10 λεπτά με παίρνει τηλέφωνο, δεν μένουν κοντά. Θα μπορούσε να ήταν και αυτή εδώ. Έχω μικρό παιδί στο σπίτι. Με καταλαβαίνει το πρωί, έβαλε τα κλάματα. Δεν είχε να πάει σχολείο. Ήθελε να με ακολουθήσει. Γιατί βίωνε και βιώνει την όλη κατάσταση. Τι να πω, παιδιά, ο αγώνας θα πρέπει να συνεχιστεί.
Έχω μεγάλη όμως στεναχώρια και πρέπει να το πω. Δεν μπορώ να το πω για τους συναδέλφους, τους πρώην συναδέλφους. Λυπάμαι πάρα πολύ για ανθρώπους. Στενοχώρια, αυτό είναι το συναισθημά. Μεγάλο στενοχώρια και δεν ξέρω, τους αφιέρωσα και ένα στιχάκι από τα μέρη μου. Δεν ξέρω αν το γνωρίζεις, είναι το Ρέθινο την Κρήτη. Το λέω για να καταλάβεις ότι εμείς το έχουμε αυτό το πράγμα. Και στις χαρές, στις λύπες. Αντινάδα. Απαντάμε με ποίηματα. Το ανέφερα πριν και θέλω να το ξαναπώ τώρα. Ναι, πες το, πες το. Μαντινάδα, ναι. Θα το σου πω. Λοιπόν, μισό λεπτό γιατί το μυαλό είναι αυτές τις στιγμές. Λοιπόν, πιστεύω να είναι κατανοητή. Λοιπόν, μαύρα πουλιά της θάλασσας που χαμηλό πετάτε. Φουρτούνες θα σας πιάσουνε και μη χαμογελάτε. Αυτό αφορά τους συναδέλφους που είναι αυτή τη στιγμή στα χαμηλά της Κατεχάλη και θέλω να τους πω επίσης ότι στις Κατεχάλης στα στενά αμαρτωλοί πηγαίνουν. Έτσι τουλάχιστον τους θεωρούσανε, τους θεωρήσανε. Την άφεση αμαρτιών από Άγιο γυρεύω. Τέλος πάντων, εύχομαι να τη βρουν, αλλά δεν τη βρουν από τη σημερινή κυβέρνηση. Δεν είναι όλοι, βέβαια. Δεν είναι όλοι οι συναδελφοί. Δυστυχώς, δεν είναι όλοι. Εσύ δεν θα μπορούσες να έχεις πάει και εσύ. Είναι λίγοι. Όχι, απλώς, όχι. Αν όλοι ήμασταν εδώ, είναι, αυτό δεν θα συνέβαινε είναι ποτέ. Θέμα... Αυτό μόνο εγώ έχω όχι. Να τους πω. Αν, όλοι, παιδιά, αν κανείς δεν είχε πάει και ήμασταν εδώ, αυτό το πράγμα δεν θα συνέβαινε. Γιατί ήμουνα με ανθρώπους που καθημερινά παλεύουν με καταστάσεις και για ένα ξεροκόμματο, πώς να το πω τέλος πάντων, προτίμησα να πουλήσουν όχι τον αγώνα, να πουλήσουν γενικά το αύριο της κοινωνίας. Δεν πήγαν να σώσουν τα παιδιά τους. Και εγώ έχω παιδιά, όπως εσύ και εσύ, Μαριλένα και ο Νίκος. Όλοι παιδιά έχουμε και δεν είναι θέμα μόνο παιδιών. Είναι θέμα του κράτους γενικότερα. Πολύ περισσότερο λόγος αν έχουμε παιδιά, Ανδρέα. Αυτό το θέμα με τα παιδιά μου. Μια δικαιολογία. Το χρησιμοποίησαν όλοι. Όλοι παίρναμε έτσι. Μέχρι τώρα αποζημιώσεις. Παίρνουν και ταμείο ενέργειας. Καλύτερα να μην δώσουν. Εγώ τους ευχαρίστω την αποζημίωση. Όχι, θέλω να σου πω ότι δεν είχαμε θέμα επιβίωσης όπως... Νίκος, ο φίλος. Γεια σου, Νικόλα. Λοιπόν, άντε, Ανδρέα, μου ευχαριστούμε πολύ. Το καλό και κάθε μέρα να εδώ, εδώ θα είμαστε. Εδώ απ' έξω. Από εδώ θα συνεχίσει να εκπέμπει η ελεύθερη φωνή της ΕΡΤ, η ελεύθερη φωνή των Ελλήνων πολιτών όλου του κόσμου. Και εδώ έχουμε πάλι μαζί μας τον πρόεδρο της ΠΟΕΣΥ. Αυτή την ίστατη στιγμή απευθύνομαι στην κυβέρνηση και την καλώ να αναλογιστεί τις τεράστιες ευθύνες που ανέλαβε από το πρωί με την εισβολή στο ραδιομέγαρο της ελευθερίας, στο ραδιομέγαρο της ενημέρωσης, της ελεύθερης ενημέρωσης. Την καλώ να λήξει την κατάληψη που έκανε από το πρωί και να απομακρύνει όλες τις αστυνομικές δυνάμεις από το ραδιομέγαρο. Ο λαός ηρέει κατά χιλιάδες εδώ για να μας συμπαρασταθεί. Εμείς δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω. Πρέπει η κυβέρνηση να αποσύρει και το δεύτερο μαύρο που από το πρωί έχει επιβάλει. Είναι στο πλευρό μας. Η τρίωρη στάση που κήρυξε η ΕΣΥΑ σήμερα σε όλα τα μέσα στέφει με πλήρη επιτυχία και οι συνάδελφοι σειραίουν εδώ για συμπαράσταση. Πρέπει επιτέλους να αναλογιστεί οι ευθύνες του κυρίου Σαμαρά, ο κύριος Σαμαράς να τις αναλάβει και να δώσει τέλος σε αυτό τον εξευτελισμό. Αυτή τη στιγμή και πάλι. Κινητοποιήσει των συναδέλφων, θέλω να πω και εγώ από την πλευρά μου, θα πρέπει να συνεχιστούν και να μην τελειώσουν μόνο στη σημερινή τριώρη. Αύριο το πρωί, οι απεργίες συνεχιζόμενες. Αύριο το πρωί συνέρχεται το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΣΥ για να προγραμματίσει τις... Είναι 4 και 20. Ο κόσμος έχει αρχίσει και σειραίει και το βλέπουμε αυτό γιατί πιεζόμαστε και εδώ, δηλαδή προσπαθούμε να κάνουμε μια λυσίδα πίσω μας για να μην πέσουν πάνω στην κάμερα. Εκπέμπουμε ζωντανά έξω από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Είμαστε στον αέρα με την πρωινή ενημέρωση η οποία έχει γίνει μεσημεριανή και θα γίνει βραδινή, νυχτερινή. Ο κύριος Περπατάρης για να μας εξηγήσει ακριβώς είναι εργατολόγος. Από την νομική ματιά τι έγινε. Ελάτε εδώ. Μαριλένα, κάνε λίγο χώρο. Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Λοιπόν, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της προϊσταμένης της εισαγγελίας του Πρωτοδικείου Αθηνών,
της κυρίας Φάκου, με την οποία ζητήσαμε ευθύνες για την εμπλοκή της εισαγγελίας στη σημερινή κατάληψη του κτηρίου από τις αστυνομικές δυνάμεις και τις δυνάμεις των ΜΑΤ, μας διαβεβαίωσε και το έχει δώσει και σε γραπτή ανακοίνωση που έχει κυκλοφορήσει παντού σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, θα την έχετε λάβει κι εσείς, ότι δεν υπήρξε εντολή από την εισαγγελία σε σχέση με την επιχείρηση αυτή, ότι ήταν μια διαταγή του προϊσταμένου της ΓΑΔΑ, προφανώς κατόπιν πολιτικής εντολής από τους αρμόδιους υπουργούς, άρα από την κυβέρνηση, με στόχο την άμεση εκένωση του κτηρίου και την κατάληψη από τις δυνάμεις αστυνομίας και των ΜΑΤ. Για ποιο λόγο μπορεί, γιατί δεν μπορώ να το καταλάβω. Από την εισαγγελία ζητήθηκε εγγράφος, γιατί το ζήτησε η προϊσταμένη, με έγγραφο η παρουσία εισαγγελέα μόνο για την άσκηση του δικαιώματος ενημέρωσης πολιτών που βρίσκονται στο κτίριο, σε περίπτωση που με οποιονδήποτε τρόπο διστροπούσαν στην έρευνα αυτή και στην επιχείρηση της αστυνομίας, να προωθηθεί ποινική διαδικασία αν διαπίστωνε ο εισαγγελέας. Αυτό είναι που ζητήθηκε από την εισαγγελική αρχή. Μάλιστα. Και έδωσε ρητές εντολές. Είναι προφανώς παράνομο, είναι πρόδειλα παράνομο. Στην πραγματικότητα κατακρατείται και περιουσία των εργαζομένων και της ΠΟΣΠΕΤ που βρίσκεται μέσα στο κτίριο, διότι θυμίζω ότι το κτίριο της ΕΡΤ εκτός από το χώρο εργασίας και το σπίτι όλων των εργαζομένων της ΕΡΤ είναι και η έδρα των συνδικαλιστικών οργανώσεων και, και εκεί πέρα βρίσκεται το αρχείο, τα δικόγραφα και το ταμείο της ΠΟΣΠΕΤ. Και κάναμε καταγγελία στην προϊσταμένη της εισαγγελίας και αύριο το πρωί και στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, επειδή πρόκειται για περιουσία των ίδιων των εργαζομένων, θα ζητήσουμε την παρέμβασή της προκειμένου να υπάρξει πρόσβαση των εργαζομένων, των εκπροσώπων, των βουλευτών και όλων των φορέων, τόσο στο κτίριο όσο και στα πράγματα τα οποία είναι χρεωμένα στους εργαζόμενους της ΕΡΤ. Η ίδια κατηγορηματικά η κυρία Φάκου μας δήλωσε ότι δεν έχει καμία αρμοδιότητα η αστυνομία, ούτε σε θέματα μία κουκούλα κατέγραφε μέσα αστυνομικός, βιντεοσκοπούσε. Χώρους. Αυτό δεν είναι παράνομο. Αυτή την πληροφορία είχαμε και εμείς και της είπαμε, το καταθέσαμε εγγράφος και το καταγγείλαμε και ζητήσαμε την παρέμβασή της. Επίσης θέλω να σας πω και είναι πολύ σημαντικό ότι η ίδια ως αρμόδια εισαγγελική αρχή δήλωσε κατηγορηματικά ότι δεν διαπίστωσε τη διάπραξη κανενός ποινικού αδικήματος από κανέναν εργαζόμενο της ΕΡΤ αυτούς τους 5 μήνες και η ενημέρωση που είχε ακόμα και από την αστυνομία είναι ότι δεν υπάρχει καμία καταστροφή περιουσιακού υλικού της ΕΡΤ. Για το ρόλο των εισαγγελικών αρχών δεν είναι ένα Είναι πρωτοφανές. Όλη η επιχείρηση είναι από την κυβέρνηση και την αστυνομία και τη ΓΑΔΑ. Είναι προφανές ότι μιλάμε για ένα δεύτερο πραξικόπημα μέσα σε 5 μήνες σε βάρος της ΕΤ και των εργαζομένων της. Σήμερα είχαμε ένα το ίδιο απολυταρχικό, αντιδημοκρατικό και αντισταγματικό πραξικόπημα κατάληψης από τα ΜΑΤ και νομίζω ότι η σκηνή όπου σε μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης φιλοδοξεί να ασκήσει και την Προεδρία, όπου διώχνονται με αφορμή ασκήσης Προεδρίας, διώχνονται με ασπίδες των ΜΑΤ δημοσιογράφοι από στούντιο στις 4 τα ξημερώματα, που, με την ώρα που κάνουν εκπομπή ενημερωτικού χαρακτήρα, δηλαδή αντί για πρωινή ενημέρωση είχαμε κατάληψη από την αστυνομία και τα ΜΑΤ, κατά τη γνώμη μου πρέπει να μας φοβήσει όλους ως πολίτες ενός δημοκρατικού κράτους. Να σε ρωτήσω κάτι, με ποια αφορμή έγινε αυτή η αστυνομική επιχείρηση? Η έγγραφη εντολή της ΓΑΔΑ που ενημέρωσε και την εισαγγελία αναφέρει δύο πράγματα. Ένα, το θέμα της αποπομπής, της εκδίωξης όσων βρίσκονται μέσα στο κτίριο και δύο, το θέμα της ανακατάληψης του κτιρίου. Άρα προφανής στόχος της παρέμβασης της κυβέρνησης και της αστυνομικής δύναμης και των ΜΑΤ είναι να φύγει το κτίριο
προσοχή να κάνετε και που χαίρομαι που συνεχίζετε να το κάνετε και από τους δρόμους της Μεσογείου. Και δεν θα σταματήσουμε. Και σας ευχαριστώ και εγώ σαν πολίτης γι' αυτό. Να είστε καλά. Ο κύριος Κουκουλής, μόλις ήρθε από τις Βρυξέλλες, θα άμαθα τα χαράματα. Ένα έκτακτο μήνυμα που μου δώσαν. Το περιμέναμε, άλλωστε ήταν η τελευταία πράξη. Το περιμένατε, γιατί και εμείς δεν θέλαμε μάλλον να το πιστέψουμε, εγώ τουλάχιστον. Ναι, γιατί ο αυταρχικός τρόπος που επιχειρεί να λύσει αυτή η κυβέρνηση αυτά τα προβλήματα ήταν γνωστός και σε άλλες περιπτώσεις. Φυσικά η ΕΡΤ είναι κάτι διαφορετικό, κάτι παραπάνω από ένας ραδιοφωνικός σταθμός, κάτι παραπάνω από ένα δίκτυο ενημέρωσης του ελληνικού λαού. Κατόπιν τούτο, αυτό που μπορώ να σας πω εγώ είναι να εκφράσω για άλλη μια φορά την αλληλεγγύη της ομάδας της Ευρωαριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ήδη από το πρωί για άλλη μια φορά κάνουμε προσπάθεια να ευαισθητοποιηθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να εκφράσει. Τι λένε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όχι το αριστερό κόμμα, τα άλλα κόμματα. Άλλωστε, αυτή τη ευαισθησία που το αποτέλεσμα ήταν μια ημιτελής βεβαίως συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δυστυχώς είχαμε δίκιο ότι έπρεπε να βγει ένα ψήφισμα και όχι λόγια συμπάθειας. Σήμερα τα πράγματα είναι πιο οξυμένα. Ελπίζω να επιδείξει πιο αποφασιστική στάση. Άλλωστε, οι διάφοροι παράγοντες έχουν δηλώσει ότι όλα αυτά που γίνονται δεν συνάδουν με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, δεν συνάδει με την υπόθεση της δημοκρατίας. Αυτό το κίνημα συμπαράστασης που είναι συμπαράσταση στους εργαζόμενους και στους τεχνικούς της ΕΡΤ, που είναι κίνημα συμπαράστασης στους εργαζόμενους που μέσα από τις μνημονιακές πολιτικές χάνουν τη δουλειά τους και το μέλλον τους, να οδηγήσει στη